Καταρχάς θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων ήταν κατά κανόνα κόσμιες. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς αγροτών να μην υπάρξει διατάραξη της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής και αυτό αφορά και το συσταλητήριο το οποίο έγινε στην Αθήνα. Και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσαν να είναι. Καθώ ε, ε, ω επιτοπλίστων συμφωνούμε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών ε, είναι δίκαια και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια στο βαθμό που αυτό είναι ε, εφικτό να μπορέσουμε να τα ε, ε, ικανοποιήσουμε. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά ε, μπροστά μα. Ε, ήδη αντιλαμβάνομαι ότι στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη συνάντηση έχουν προχωρήσει ε, ε, τεχνικέ συζητήσει και λαμβάνουμε υπόψη και τι απόψει των αγροτών και των κτηνοτρόφων μα σχετικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για το αγροτικό πετρέλαιο του 2025. Είχαμε κάνει τη συζήτηση αυτή και την προηγούμενη φορά, εντοπίζοντα μια σειρά από ενδεχόμενε τρευλώσει ή αδικίε. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική. Ε, δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία έχουμε πει την προηγούμενη φορά για τα ζητήματα του ε, αγροτικού ε, ρεύματο και ο σκοπό μα παραμένει να μπορέσουμε να δώσουμε προβλεψιμότητα σε βάθο χρόνου, ώστε οι αγρότε μα και οι κοινωνίε μα να γνωρίζουν ε, ποιο είναι το ε, ε, ύψο του ρεύματο που θα πληρώνουν για τι καταναλώσει του. Ε, ο Υπουργό είναι εδώ πέρα για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις αποζημιώσεις που αφορούν τον Ντάνιελ και βέβαια πέρα από λίγο είχαμε και μια πρώτη συνάντηση με τους έρετους εκπροσώπους της Θεσσαλίας καθώς και προέδρους επιμελητήριων σχετικά με τα σημαντικά έργα υποδομής και αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν στη Θεσσαλία και η Ολλανδική Εταιρεία, η HVA παρουσίασε την περίληψη ενός πολύ, θα έλεγα, αναλυτικού σχεδίου παρεμβάσεων το οποίο και θα συζητηθεί στη συνέχεια και με την περιφέρεια και με τους Δήμους και με τους εκπροσώπους φορέων, ώστε να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη ο οποίο θα δεσμεύει την κυβέρνηση σε σχέση με αυτό το οποίο πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξή. Τονίζω ότι η μελέτη τη HVA είναι μια επιστημονική δουλειά. Κατά συνέπεια, όποιο διαφωνεί μαζί τη, θα ήθελα παρακαλώ να μην την δαιμονοποιεί. Οι άνθρωποι είναι εκφράζουν τι απόψει του. Αν και πιστεύω ότι στα πιο πολλά υπάρχει συμφωνία και ταύτιση απόψεων σχετικά με τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν. Και βέβαια να πω ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά η συζήτηση για την αναδιάρθρωση της ΚΑΠ σε πολλά επίπεδα στο τεχνικό θα έλεγα γραφειοκρατικό επίπεδο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία κατέθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Αναλυτικές Προτάσεις οι οποίες νομίζω ότι θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και από την Επιτροπή και ενδεχομένω να καταλήξουμε και σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά σύντομα και νομίζω βέβαια ότι και ενώπιση των ευρωεκλογών το ζήτημα της ταχύτητας της πράσινης μετάβασης και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα, θα γίνει θα αποτελέσει κύριο πεδίο συζήτησης, θέλω Τονίσω και να επενθυμίσω και πάλι ε, ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε επίπεδο Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά δηλαδή, είναι αυτή που πάντα έβαζε φρένο ε, στου πράσινου και στου σοσιαλιστέ, οι οποίοι επέμεναν να τρέχουμε με ρυθμού πολύ πιο γρήγορου από αυτού που ενδεχομένω ε, ο ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα μπορούσε να διαχειριστεί. Αυτά απλά για την αποκατάσταση τη ε, της τάξη σε σχέση με το πώ τοποθετείται κάθε πολιτική ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για τα ζητήματα αυτά. Εμεί φιλοδοξούμε. Μετά τι ευρωεκλογέ και στο δικό μου το επίπεδο να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα ζητήματα τη κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν ζητήματα που τα διαχειρίζεται το Υπουργείο σε επίπεδο Υπουργείου και είναι πολύ πιθανό τα ζητήματα αυτά βέβαια να φτάσουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν πρέπει να ληφθούν πιο δραστικέ αποφάσει που να απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.